Νίκο. Αναμενόμενο να ψηφιστώ. Το είπα και την προηγούμενη φορά. Μιλάω. Αυτά που λέω ενοχλούν και αυτά που βλέπω. Και άμα θεωρώ ότι, ας πούμε, το πήρα, ότι ψηφίστηκα επειδή είπα για κάποιο flag race ή για κάτι άλλο, χωρίς να έχω μιλήσει με κανέναν, πίστεψα σε ένα παιχνίδι ότι η Στέλλα είναι πιο δυνατή να παίξει αντί για τη Σταυρούλα, σε άλλο παιχνίδι πίστεψα ότι άλλος έπρεπε να τρέχει. Γενικά, κάποιους παίκτες τους ενοχλεί, νομίζουν ότι εδώ πέρα μπορεί να είναι η καλύτερη όλων. Νομίζω δεν βάζουν μπροστά την ομάδα στο θέμα ότι για να κερδίσουμε πρέπει να κερδίσει όλο το σύνολο και να πάμε μπροστά. Καλώς που ψηφίστηκα, δεν έχω κάποιο πρόβλημα. Ο κόσμος θα κρίνει, εδώ είμαστε, να δούμε. Νίκο, πιστεύεις ότι το θέμα αυτή τη στιγμή που έχεις με την ομάδα σου είναι το γεγονός ότι μιλάς, ότι εκφράζεις την άποψή σου, ναι, ίσως και με έντονο ύφος? Σίγουρα είναι αυτό, γιατί πόσες φορές μιλάμε τα παιδιά, ούτε μαζί τους κάθομαι. Μόνος μου είμαι, έρχεται λίγο ο Ασημακόπουλος, ο Μάριος και δεν μιλάω καν για το παιχνίδι. Και με έχει ρωτήσει και ο Μάριος πολλές φορές. Πάμε πίσω, του λέω σε ένα σποτ που έχουμε, του λέω Μάριε, πάω πίσω. Άμα είναι να μιλήσουμε για το παιχνίδι, δεν θέλω. Μπορεί να το πει και ο Μάριος να το επιβεβαιώσει. Δεν μιλάω καν για το παιχνίδι. Σκέφτομαι το έξω. Δεκτό που είμαι εκεί που είμαι τώρα στην ψηφοφορία στον Τάκο, ο κόσμος μπορεί να κρίνει. Πιστεύεις ότι η ψηφοφορία απόψε ίσως να έχει και μια διαφορετική χρειά, να υπάρχει και θέμα εξέλιξης του παιχνιδιού? Γιώργο, δεν ξέρω ότι σίγουρα έχει πέσει μαγείρεμα, αλλά μαγείρεμα. Ο καθένας είναι πώς ψηφίζει. Έχουμε παίξει μία φορά το παιχνίδι, έχουμε έρθει εδώ δεύτερη, οι παρέες είναι διαφορετικές. Όταν εγώ τα βρίσκω με τον Μάριο, σίγουρα δεν θα ψηφίσω τον Μάριο. Άμα τα βρίσκω και με τον Σπύρο, δεν θα ψηφίσουμε τον Σπύρο. Άμα τα βρίσκω και με τη Ρία, δεν θα ψηφίσουμε τη Ρία. Και πάει λέγοντας. Εγώ αυτό βλέπω.